Και περιφερειάρχα. Παρακαλώ. Είμαι στο Μάτσο Φιλιππής, περιφερειακό σύμβουλο. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα και εκπροσωπώ την ΑΔΔ και το Σύλλογο του Νοσοκομείου στη ΣΑΜΟ. Καλημέρα σα. Εισηγητικά κύριε Περιφερειάρχα, μιλήσατε και είπατε το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά να πάμε με συγκεκριμένη θέση, με συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου να καλεί να συσκέψεις, παρασυσκέψεις φορείς και αυτό το όργανο να μην έχει συγκεκριμένη θέση. Εμείς θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις. Ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις, αλλά με συγκεκριμένη θέση και συγκεκριμένο πλαίσιο το τι θα ζητάμε. Γυρίζω με όλες μου τις δυνάμεις να την αναγνώσω και αφορά και το πλαίσιο κινητοποιήσεων. Είναι με συντριπτική πλειοψηφία πρόσφατη 22 από τους 24 παρόντες. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου δεν αποδέχεται και απορρίπτει το σχεδιασμό της κυβέρνησης όπως αυτός ανακοινώθηκε από τον Υφυπουργό ΙΕΔΑ, κύριο Στεφανιέ. Ο Δήμαρχος να πάρει πρωτοβουλίες για συναντήσεις με τους Δημάρχους του Ανατολικού Αιγαίου και τους Περιφερειάρχους Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ώστε να υπάρχει συντονισμός όλων των αυτοδιοικητικών του Ανατολικού Αιγαίου, ώστε να υπάρχει έντονος συγκεκριμένος συντονισμός ενάντια στο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Εδώ μια μικρή παρένθεση, ήδη έχουν αποσταλεί επιστολές και υπάρχουν συνεχείς επικοινωνίες τόσο με εσάς, όσο και με τους δημάρχους των λοιπόν πληττωμένων περιοχών. Και γι' αυτό υπάρχει συνεδρίαση της Πέμπτη Δετάρτη στη Μυτιλήνη, όπου εμείς ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου θα παραστούμε και θα εισηγηθούμε το κάτωθι. Είναι το άλλο σημείο της απόβασης, να προχωρήσουμε σε βασική κινητοποίηση όλων των αιγαιοπελαγητών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κο και Λέρου στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μαξίμου και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το πλαίσιο λοιπόν που προτείνουμε και το οποίο με δεσμεύει και εμένα στη συγκεκριμένη συνάντηση είναι αυτό. Εάν και εφόσον μπορεί να εμπλουτιστεί η κινητοποίηση με κάτι άλλο, σαφέστατα και είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε, αλλά πάντα μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Το κλειδί, και απευθύνουμε σε όλους, είναι ότι πρέπει να μεταφερθούν οι κινητοποιήσεις. Αρκετά έχουμε ταλαιπωρήσει τους εαυτούς μας, ιδιαίτερα με ή χωρίς εισαγωγικά εμείς οι Σαμιώτες, γιατί έχουμε κάνει και παραπάνω κινητοποιήσεις από τους υπολείπους. Είχαμε και μία πρόσφατα. Πρέπει λοιπόν να πάμε εκεί, και αυτό είναι πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου γράφει στην κοινή γνώμη, αλλά ταυτόχρονα και στο κέντρο αποφάσεων, που είναι η Αθήνα και μόνο ο Πρωθυπουργός πλέον. Διότι όλοι καταλάβαμε από τις συσκέψεις που καλεστήκαμε για να ενημερωθούμε, ότι ουσιαστικά καλεστήκαμε όχι για να συμμετέχουμε, αλλά καλεστήκαμε προκειμένου να λάβουμε τις ανακοινώσεις, όπως και έγινε. Λοιπόν, η πρόταση δική μας είναι κινητοποίηση στην Αθήνα με παρόντα τα Δημοτικά Συμβούλια των 5 πληττωμένων περιοχών, τα Περιφερειακά Συμβούλια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τους εταιροδημότες μας και φυσικά όποιον άλλον θέλει να μεταβεί στον χώρο της συγκέντρωσης. Μια μικρή πρόταση, αυτό δεν έχω εξουσιοδότηση, αν τελικά προκριθεί αυτό και από τα άλλα συλλογικά όργανα, διότι προφανώς χρειάζονται αποφάσεις οργάνων, μπορούμε 2-3 μέρες το 22 να το πάμε τη Δευτέρα, προκειμένου να το οργανώσουμε καλύτερα. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο στο διοικητικό πλαίσιο, διότι έχουμε ομοφωνήσει περιφέρεια και Δήμη, και να διαβάσω την κοινή δήλωση των 5 δημάρχων για τα πρακτικά της σύσκεψης. Είναι η συνάντηση που έγινε στο περιθώριο της ΚΕΔΕ 28-11, υπογράφει ο κύριος Νικηταράς από την ΚΟ, ο κύριος Κόλλιας από τη Λέρο, ο κύριος Κίτελης από τη Μυτιλήνη, ο κύριος Κάρμαζης από τη Χίο και ο υποφαινόμενος από την Ανατολική Σάμο. Οι δήμαρχοι των 5 ακριτικών νησιών που πλήττονται περισσότερο το μεταναστευτικό προσφυγικό πρόβλημα δηλώνουν ότι δεν αποδεχόμαστε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με το σχεδιασμό που πρόσφατα ανακοίνωσε. Ζητάμε την τήρηση των προεκλογικών δεσμεύσεών της για το παραπάνω ζήτημα. Να σεβαστεί η κυβέρνηση τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων μας, να αποσυμφορήσει άμεσα και μαζικά τα νησιά, να προβεί στη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων. Επίσης, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν είχαμε καμία ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες.
Ζητάμε τη συμπαράσταση του συνόλου των συναδέλφων μας, όλης της επικράτειας, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε στα νησιά μας και σε κάθε περίπτωση ενωμένη και ομοψυχία θα αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια και την ευημερία τους. Άρα έχουμε και κίνδυνο δήμων και για τα πρακτικά να καταγραφεί ο πόλος πλέον μετά από εισήγηση του συναδέλφου και Προέδρου της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, του στρατήτου Κίτελη. Και εμένα προσωπικά στο τελευταίο συμβούλιο της ΚΕΔΕ λάβαμε με διαπαραταξιακή ομοφωνία απόφαση ΚΕΔΕ στήριξη των δήμων που πλήττονται, καθώς και ένα ξεκάθαρο, όχι μήνυμα, πολιτική απόφαση ότι οι λοιποί δήμοι της χώρας πρέπει έμπρακτα να αποδείξουμε την αλληλεγγύη στα πληττόμενα νησιά του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω ότι μπορεί να προοδεύσει η συζήτηση και ό,τι ήθελα ρωτηθεί, ευχαρίστω στη διάθεση όλων. Θα ήθελα να σας πω ότι για να είναι πιο δυναμικές, γιατί οι κινητοποιήσεις έχουμε κάνει και άλλη φορά στη Σάμμο, με κλείσιμο καταστημάτων, είχαν συναμολογήσει 32 φορείς. Έγινε η πρώτη φορά στις 7 Φεβρουαρίου τέτοια μεγάλη κινητοποίηση στη Σάμμο, αλλά πιστεύω ότι για να είναι δυναμική η κινητοποίησή μας θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση από την περιφέρεια και από τους δήμους για κλείσιμο των υπηρεσιών τους μέχρι επαόριστον, μέχρι να γίνει η αποσυμφόρηση των νησιών μας. Αν δεν γίνει η αποσυμφόρηση των νησιών μας, οι υπηρεσίες να μην ανοίξουν ποτέ. Αυτά τα τρία ζητήματα είναι για μας κυρίαρχα. Η νομιμότητα, η αποσυμφόρηση άμεση και η κατάρτιση του ΚΙΤ. Αυτά όσον αφορά το Δικηγορικό Σύλλογο Σάμμο και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μια προσωπική μου θέση είναι, επειδή κατά καιρούς έχουν γίνει και συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις και απεργιακές κινητοποίησεις και κλεισίματα εδώ και χρόνια και πάμε από το κακό στο χειρότερο, θα συνεχίσω αυτό που είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, ότι θα πρέπει η παρουσία και η κινητοποίηση στην Αθήνα να είναι πιο δυναμικές. Αφού θα πάτε με αντιπεριφερειάρχης και άλλους φορείς να επιδώσετε έγγραφα και αποφάσεις, καλά θα να γίνει στο Μαξίμου για του Μαξίμου ένα κάλεσμα και να επιχειρηθεί ένας αποκλεισμός του Μαξίμου. Παρότι θα έχει ΜΑΤ, δεν έχει σημασία, μόνο έτσι όμως θα ευαισθητοποιηθούν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα ασχοληθούν. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε αύριο ή την Τετάρτη ένα πλαίσιο διεκδικητικό. Κοντά στα άλλα, το μέγεθος των ανθρώπων που παραμένουν στο νησί είναι τεράστια συνιστόσα. Μιλάμε λοιπόν εμείς για ένα μικρό χώρο όπου θα μένουν 10, 15, 20 μέρες, θα γίνεται η τακτοποίηση και θα φεύγουν. Μιλάμε γι' αυτό ή μιλάμε για ένα κέντρο 5.000 πλάς. Σε αυτό πρέπει να καταλήξουμε σαν Σαμιώτες. Πρώτον, δεύτερον, ο αγώνας είναι δύσκολος και πρέπει να είναι συνεχής και να συμμετέχουμε όλοι. Και βέβαια η μεταφορά του στην Αθήνα θα δώσει μια άλλη προοπτική. Πρώτον, διότι θα αναγκάσουμε τα μέσα να ασχοληθούν, αλλά κυρίως διότι θα μιλήσουμε με την πολιτική ηγεσία του τόπου, η οποία και κυρίως η κυβέρνηση έχουν την ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση, ένα μεγάλο μέρος ευθύνης. Αυτό δεν έχει γίνει σε επίπεδο περιφερειακό. Έχει γίνει κατά καιρούς νησί-νησί ή δήμος-δήμος, αλλά αυτή την ώρα ξεκινάμε ένα άλλου είδους αγώνα, ο οποίος θα πρέπει για να έχει αποτελέσματα να είναι συνεχής και παλαϊκός. Καλημέρα σας. Είμαι ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δυτικής Σάμμου. Τους χαιρετισμούς από τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος αποσιάζει στην πορεία. Καταρχήν να σας χαρούμε για την πρωτοβουλία που πήρατε. Πιστεύουμε ότι όλα τα νησιά μας πρέπει να είμαστε ενωμένα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
το οποίο μπορεί μεν να είναι των νησιών μας, αλλά είναι της πατρίδας μας, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Τώρα θα συμφωνήσω απόλυτα με το Δήμαρχο της Ανατολικής Σάμου, η πίεση πρέπει να είναι στην Αθήνα. Όσο μπορούμε πρέπει να εστιάσουμε εκεί, έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τον κόσμο μας, τους δημότες μας, τους νησιώτες. Πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί και θα ήθελα να κάνω και μία πρόταση να ηγηθείτε μίας προσπάθειας μαζί με τους νομικούς συμβούλους της περιφέρειας και των Δήμων να πάμε και την πίεση παραπέρα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και δεν το κάνει η κυβέρνηση ή το κάνει μέχρι εκεί που μπορεί. Να πάμε εμείς οι ίδιοι στις Βρυξέλλες, να κάνουμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας και για τη συμφωνία που δεν τηρείτε και να μπείτε μπροστά εσείς. Αυτά είχα να σας πω. Είμαστε μαζί σας και εύχομαι να έχουμε κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα. Η Περιφέρεια βγάλει ένα δελτίο τύπου, ακόμα ένα κοινό κείμενο, σύμφωνα και με το τότε Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε για το μεταναστευτικό. Η κατάσταση είναι λυπηρή. Θα συμφωνήσω φυσικά σε κάθε μορφή διεκδίκησης, ούτως ή άλλως εκφράστηκε και μέσω των επικεφαλής παρατάξεων πριν λίγες μέρες με τις οποίες βρεθήκατε. Σίγουρα η όποια πίεση στα κέντρα αποφάσεων, δηλαδή στην Αθήνα, θα βοηθήσει στο να καλυφθούν η όποια διαφορία υπάρχει και απαξίωση προς τα νησιά μας. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή το τι λέμε, διότι αυτή τη στιγμή αφενός παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με το να αφήνουν τους ανθρώπους αυτούς να είναι survivor μέσα στις ζούγκλες και αφετέρου εκτίθονται τα νησιά μας τουριστικά, σβήνουν από το τουριστικό χάρτη σιγά σιγά και αυτό θέλω να τονίσω μαζί με όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που κάνουν να δοθούν κίνητρα σε επενδυτές, επιχειρηματίες να διατηρήσουν ζωντανή τη φλόγα του τουρισμού, να αυξήσουν τις επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα, με οτιδήποτε κίνητρα μπορεί να υπάρξουν, προκειμένου να μην σβήσουμε τουριστικά από το χάρτη, διότι είναι φοβερή δυσφήμιση άμεση έμεση που δέχονται τα νησιά μας, χωρίς να φταίμε εμείς. Ακόμη και για τον γεωγραφικό περιορισμό, που δεν είναι φυσικά θέμα συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ούτως ή άλλως οι επιστροφές από τα νησιά δεν τηρούνται, δεν είμαστε ικανοί να επιστρέψουμε κόσμο, γιατί αυτό έλεγε η συμφωνία. Φεύγοντας από εδώ, δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε πίσω, ούτως ή άλλως δεν τους επιστρέφουμε πίσω. Είναι θέμα λοιπόν βούλησης πολιτικής. Πρέπει να έρθει ο γεωγραφικός περιορισμός για να ανασάνουν τα νησιά μας. Ευχαριστώ. Θεωρούμε ότι για μία ακόμα φορά να κλείσουμε τα καταστήματά μας στις δημόσιες υπηρεσίες δεν βγάζει πουθενά. Το έχουμε επικυρήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς οι ίδιοι μόνο έχουμε τραβήξει τα πάντα, γιατί πάντα στο τέλος του μηνός εμείς πρέπει να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Θεωρώ ότι η πρόταση του κ. Στάτζου είναι σωστή. Πρέπει να κινηθούμε στο επόμενο βήμα που είναι να πάμε στην Αθήνα. Αλλά να πάμε στην Αθήνα όλοι. Να βλώσουμε καράβια, να κάνουμε μια τρομερή κινητοποίηση, να μην πάμε μόνο οι φορείς, να πάει όλος ο κόσμος στην Αθήνα. Αλλά και πάλι, αν πείτε ότι εμείς θα συμμετέχουμε, και εμείς θα πάρουμε απόφαση, θα κλείσουμε τα καταστήματά μας, αλλά θέλω να περάσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η Αθήνα. Ας μην πάμε μόνο οι φορείς, να πάμε όλοι στην Αθήνα και να δώσετε κίνητρο στον κόσμο. Να βλώσετε καράβια, αεροπλάνα, σαν περιφέρεια και να μπορέσουμε να ανέβουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να συνδυαστούν τα τρία νησιά ταυτόχρονα τις ίδιες ώρες με κοινές διεκδικήσεις. Ένα, η Αθήνα που συζητήσαμε εδώ στην Ειρηνική και μου είπαν ότι από εμπειρίες που έχουν το παρελθόν δεν είχε επιτύχει το διάστημα, το εγχείρημα, διότι δεν συμμετείχανε και τα λοιπά. Αλλά παρόλα αυτά, δεν το λέτε με τόσο επίταση, να το δούμε. Ας ξεκινήσουμε αυτά που είπαμε τώρα, να δούμε πώς θα